Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την Άνδρο, γιατί αρχίζει ο εμβολιασμός για τον κορονοϊό. Ο εμβολιασμός γίνεται στο Κέντρο Υγείας Άνδρου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, εκτός της Κυριακής. Από σήμερα και για τις επόμενες μέρες θα εμβολιαστούν οι πολίτες άνω των 80 ετών, καθώς και το υγειονομικό προσωπικό, δηλαδή οι γιατροί και το παραϊατρικό προσωπικό. Με την πάροδο του χρόνου η ηλικιακή ομάδα θα διευρύνεται, δηλαδή θα μπορούν να εμβολιάζονται και άτομα μικρότερης ηλικίας. Οπότε όταν φτάσει η σειρά μας, καλό είναι να φροντίσουμε έγκαιρα να κλείσουμε ραντεβού. Υπενθυμίζω ότι το ραντεβού κλείνεται είτε μέσω της άλλης συνταγογράφησης, είτε μέσω της ιστοσελίδας embolio.gov.gr ή με τη φυσική μας παρουσία, όταν φυσικά δεν υπάρχει εξοικείωση με την τεχνολογία, μπορεί ο πολίτης να πάει σε κάποιο φαρμακείο ή στο ΚΕΠ και με τη χρήση του ΆΜΚΑ του και ενός αριθμού τηλεφώνου μπορεί να κλείσει πολύ εύκολα το ραντεβού του. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία του ραντεβού, έρχεται ένα μήνυμα στο κινητό ή μπορεί να εκτυπωθεί ένα χαρτί το οποίο αναφέρει το μοναδικό αριθμό ραντεβού, το ονοματεπώνυμό μας, την ημέρα, την ημερομηνία και την ακριβή ώρα του εμβολιασμού. Ο εμβολιασμός διαρκεί 15 λεπτά. Ο πολίτης εισέρχεται στο χώρο που γίνεται ο εμβολιασμός. Να περάσει ο κύριος Διαπούλης να εμβολιαστεί. Συμπληρώνει ένα ερωτηματολόγιο. Δεν έχω κάνει κάποιο άλλο εμβόλιο πρόσφατα, ούτε έχω διαγνωστεί με COVID-19. Εν συνεχεία γίνεται το εμβόλιο στην περιοχή ψηλά στο μπράτσο. Παθιά να πώς είναι το όνομά σας? Κασιδόνη. Εσείς? Μανσόρια. Έτσι, καλά. Όχι. Πες μου, πόνεσα. Ήταν πολύ απλή διαδικασία. Ένα ανεπαίσθητο τσιμπηματάκι. Περιμένω 10 λεπτά, όπως απαιτεί το πρωτόκολλο. Και μετά να χωρώ το εμβολιαστικό κέντρο. Και στην επόμενη δόση σας? Η επόμενη δόση θα είναι μετά από 3 εβδομάδες. Είναι κανονισμένη 18 Φεβρουαρίου. Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται και η δεύτερη δόση. Αλλιώς δεν γίνεται σωστή αμεσοποίηση. Ο εμβολιασμός μόλις τελείωσε η πρώτη δόση. Πήγαν όλα εξαιρετικά. Στο κέντρο υγείας γίνανε γύρω στους 55 εμβολιασμούς. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Και συνεχίζουμε. Σημερινή μέρα είναι η αρχή της ελευθερίας μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.